καλημερίζοντας ακόμα τον Σπύρο τον Γόγολο. Σπύρο, τι κάνεις? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είσαι καλά? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Χρόνια καλά. Έχουμε να μιλήσουμε, είναι η αλήθεια, ραδιοφωνικά. Ναι, είναι αλήθεια ότι χαθήκαμε τα τελευταία χρόνια και εγώ έφυγα από Θεσσαλονίκη, βρισκόμουν στην Κύπρο, στα Γιάννα, στον Ολυμπιακό Βόλου, πέρυσι στην Λαμία. Ταξίδα, μια χαρά. Τώρα μόνιμα πλέον στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μόνιμα. Πολύ ταξιδεμένος είσαι τελευταία. Ναι, ναι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Το επάγγελμα αυτό επιτάξει να κάνουμε. Έτσι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα στον Άρη, παρακολουθείς καθόλου τα παιχνίδια κτλ? Φυσικά, ναι, τον έχω παρακολουθήσει και τη φετινή χρονιά. Θα έλεγα ότι είναι μια νεανική ομάδα η ομάδα του Άρη. Υπάρχουν παιδιά με ταλέντο σε αυτή την ομάδα, αλλά νομίζω ότι έτσι πως είναι αυτή η κατηγορία, την οποία την είδα πέρυσι για πρώτη φορά στην καριέρα μου με την ομάδα της Λαμίας όπου και πήραμε το πρωτάθλημα, είναι αλήθεια ότι σε αυτή την κατηγορία αγωνίζονται πάρα πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές, αλλά μια ομάδα με τη δυναμική του Άρη και με την ιστορία του Άρη θεωρώ ότι επιτάσσει και έλευση αρκετών έμπειρων ποδοσφαιριστών με προσωπικότητα, διότι ο Άρης είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα, έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Και καλά είναι τα νέα παιδιά, καλά είναι τα νέα παιδιά, αλλά θα πρέπει κάποιοι να υπάρχουν στην ομάδα που θα τους παρακινήσουν και θα τους δώσουν να καταλάβουν πραγματικά σε ποια ομάδα βρίσκονται και τι ανάγκες έχει αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Και πού πρέπει να βρίσκεται αυτή η ομάδα. Έτσι. Ο Άρης, χωρίς καμιά αμφιβολία, δεν γίνεται να παίζει στην Τρίτη Εθνική. Παρ' όλα αυτά, το πίνουμε και αυτό. Εντάξει, το ποτήρι. Είναι κάτι που έγινε και σε άλλες ομάδες, όπως είδαμε, και η ΑΕΚ αγωνίσε την κατηγορία πέρσι και η Λάρισα. Δυστυχώς τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα τα τελευταία χρόνια από κακοδιαχείριση, όπως γνωρίζουμε όλοι, δυστυχώς έφτασε αυτό το σημείο. Αλλά δεν πρέπει όμως ο Άρης να μένει πίσω, πρέπει να κοιτάει μπροστά με υπομονή και σωστή οργάνωση. Σιγά σιγά θέλω να πιστεύω ότι θα βρει τον δρόμο του. Mm-hmm. Μέσα στο δρόμο του θα είναι και ο Σπύρος Γόγολος? Αυτό δεν το γνωρίζω ακόμα, δεν έχω κάνει κάτι επαφή τον τελευταίο καιρό. Γνωρίζετε πολύ καλά τι είχε συμβεί το καλοκαίρι. Ναι. Το καλοκαίρι, Σεπτέμβριο, ναι, ναι, Σεπτέμβριο, δεν χρειάζεται, ναι. Δεν χρειάζεται να ξαναλέμε πάλι τα ίδια. Εγώ είχα συμφωνήσει με την ομάδα του Άρη, είχα συμφωνήσει με τον κύριο Γαλανό, αλλά όπως είχαν συμφωνήσει και άλλοι πολύ καλοί και αξιόλογοι παίχτες, θα έλεγα εγώ, με τον πρόεδρο της ομάδας, αλλά δυστυχώς πάντα κάτι χάλαγε. Ο προηγούμενος προπονητής ίσως ήθελε να δουλέψει με περισσότερο νέα παιδιά ταλαντούχα στην ομάδα, αλλά όπως είπα και πριν, για να μπορέσει να πρωταγωνιστεί μια ομάδα και όπως είναι η ομάδα του Άρη, δεν χρειάζεται μόνο αυτό. Mm. Πάντως φαίνεται ότι τώρα ο προσανατολισμός, Σπύρο, είναι η ομάδα να αποκτήσει 2-3 τουλάχιστον έμπειρους ποδοσφαιριστές. Ακούτε διάφορα ονόματα εκτός από σένα και με κάποιους με τους οποίους υπήρξε και συμπαίκτης τα προηγούμενα χρόνια, όπως τον Λεωνίδα τον Καπάντα ή τον Κώστα τον Επεγλέρα. Παιδιά τα οποία έχουν ξαναφορέσει δηλαδή τη φανέλα του Άρη. Βλέπω δηλαδή, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι υπάρχει ένας προσανατολισμός, μια σχέση, μια λογική να πάει ο Άρης και σε παίκτες που έχουν ξαναφορέσει τη φανέλα της ομάδας και ξέρουν τι εστί Άρης. Μα είναι πολύ σημαντικό, θα συμφωνήσω με αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να έρχονται στην ομάδα παιδιά που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στην ομάδα αυτή, που έχουν φορέσει τη φανέλα της. Όπως είπα και προηγουμένως, ο Άρης είναι μια ομάδα δύσκολη να πει ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει μεγάλη δυναμική. Χρειάζεται και τα νέα παιδιά που είναι στην ομάδα να ακούνε και να τους βοηθούν οι έμπειροι παίκτες. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής με προσωπικότητα δεν είναι μόνο το κέρδος, το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι και πολλά πράγματα μέσα σε μια ομάδα, μέσα από αποδυτήρια, να υπάρχουν τέτοια παιδιά. Έλεγα για παράδειγμα, σχολιάζοντας, Σπύρο, και συγγνώμη που διακόπτω, προηγουμένως με τον Χρήστο να το λέγαμε για τον Νεμπεγλέρα, για παράδειγμα, το οποίο είναι ένα όνομα που κυκλοφορεί από σήμερα, ότι εσύ, ο Νεμπεγλέρας ή οποιοδήποτε άλλος σε αυτή τη θέση, σε ένα στραβό αποτέλεσμα στο ημίχρονο στα αποδυτήρια θα είναι διαφορετικός ο ρόλος σας μέσα στην ομάδα. Αυτό ακριβώς ήθελα από προηγουμένως. Είναι πολλοί λόγοι που χρειάζονται έμπειροι παίκτες σε μια ομάδα και πόσο μάλλον σε μια ομάδα όπως είναι ο Άρης. Πραγματικά νομίζω ότι το έχω καταλάβει πλέον αυτό στην ομάδα του Άρη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι το καλοκαίρι στον Άρη, αυτό που έλεγα εγώ είναι ότι δεν επιτρέπεται πλέον να γίνονται πάρα πολλά λάθη. Έχουν γίνει αρκετά στο παρελθόν και νομίζω ότι τα έχει πληρώσει η ομάδα του Άρη. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν συμβεί στην ομάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα,
οι άνθρωποι έχουν καταλάβει πραγματικά τι πρέπει να κάνουν και νομίζω ότι θα κάνουν το σωστό. Εσύ όλο αυτό το διάστημα, φαντάζομαι, προπονείσαι, διατηρείσαι, δεν το έχεις παρατήσει εννοείται. Φυσικά, φυσικά. Δεν γίνεται να το παρατήσει. Είναι κάτι που το αγαπάω τόσο πολύ, που το κάνω. Είμαι, ασχολούμαι με αυτό με το ποδόσφαιρο επαγγελματίας γύρω στα 18 χρόνια. Από πολύ μικρό παιδί ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο για ένα ποδοσφαιριστή να σταματήσει να γυμνάζει και να αγωνίζεται. Εγώ έτσι ήταν ο χαρακτήρα μου πάντα. Μου αρέσει πάρα πολύ η προπόνηση και συνεχίζω να προπονούμε. Ίσως, Σπύρο, το μόνο αρνητικό έτσι, για τους παίκτες έμπειρους είναι ότι μπορείτε να είστε δύο άνω των 33 στο φύλλο αγώνα. Αυτό είναι ο προβληματισμός. Δηλαδή, είναι ο προβληματισμός όσον αφορά την ενδεκάδα. Γιατί λες ότι θα έχω έμπειρους παίκτες, να τους έχω να κάθονται, πρέπει να τους έχω και να παίζουν, να προσφέρουν μέσα στην ομάδα. Αυτή είναι μια παράμετρος. Είναι κάτι που έγινε την περσινή χρονιά αυτή η απόφαση που πάρθηκε. Πραγματικά δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτό που συνέβη την περσινή χρονιά. Επιτρέπουν μόνο δύο Έλληνες παίκτες άνω των 33 και επιτρέπουν στην γάμα εθνική κατηγορία 5 ξένους. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Πραγματικά είναι το αρνητικό της υπόθεσης αυτή τη στιγμή για την ομάδα του Άρη. Αλλά θεωρώ ότι ο Άρης θα μπορέσει να βρει και άνω των 33 ποδοσφαιριστές, αλλά και καλούς παίκτες που είναι κάτω από 33 χρονών, οι οποίοι μπορεί να υπάρξουν και με παραστάσεις που έχουν τα τελευταία χρόνια, να μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα. Εσύ πέρυσι στη Λαμία με ποιον ήσουν μαζί άνω των 33? Άνω των 33 Έλληνας ποδοσφαιριστής, νομίζω ότι ήμουν μόνο εγώ. Μόνο εγώ. Υπήρχαν ξένοι ποδοσφαιριστές που ήταν τελευταία, όπως ο Μοκάκε, ο Κόλεφ. Αλλά πραγματικά και η Λαμία την περσινή χρονιά έχει αρκετούς έμπειρους ποδοσφαιριστές, γι' αυτό και μπόρεσε και εύκολα και πήρε την κατηγορία την περσινή. Αλλά οι ξένοι όλοι ξέρουμε γιατί μπήκαν πέρσι. Μπήκαν για να ανέβει ΑΕΚ. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή ξαφνικά μόλις έπαιξε ΑΕΚ. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο συμβαίνουν πάρα πολλά. Προσαρμόστηκαν. Μπορεί να είναι και έτσι. Προσαρμόστηκαν τα δεδομένα. Να σου πω κάτι, είχε δύο μάλλον άνω των 33 η ΑΕΚ και σου λέει δεν θέλω άλλους. Φτάνει αυτό. Εντάξει, βάλτε μου 4 ξένους και 2 Έλληνες. Δεν είναι και ότι καλύτερο όμως να συμμετέχουν μόνο 2 Έλληνες άνω των 33 ετών. Δηλαδή, γιατί εντάξει, άμα δεν παίξει αυτές τις κατηγορίες, πού θα παίξει κάποιος ο οποίος πηγαίνει προς το τέλος της καριέρας του, παιδί μου. Μπράβο, νομίζω ότι είναι λαθασμένη η απόφαση. Τέλος πάντων. Εδώ έχουμε δει περιορισμούς. Θυμάμαι στην Έψιμη πρέπει να μπαίνει ο 16χρονος και στο πρώτο λεπτό γινόταν αλλαγή. Έβγαινε ο 15χρονος που έπρεπε να παίζει υποχρεωτικά στην 11η και στο πρώτο λεπτό σηκωνόταν αλλαγή και έμπαινε αυτός που ήταν 32χρονος, ας πούμε. Όχι, πραγματικά και εγώ είμαι υπέρ του να αγωνίζονται αρκετά νέα παιδιά σε αυτή την κατηγορία, όπως και γίνεται. Αυτό είδα και εγώ την περσινή χρονιά με την ομάδα της Λαμίας, αλλά αυτός ο περιορισμός νομίζω ότι είναι λάθος των Ελλήνων πάνω από 33. Γενικά, είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Έχεις κάποιο ραντεβού μπροστά με τον Γιώργο Γαλανό, έχεις μιλήσει, είπατε θα τα πείτε? Για να βγάλουμε και την είδηση. Εγώ πραγματικά έχω μια πολύ καλή σχέση με την γνωριμία μου με τον κύριο Γαλανό. Είδα πραγματικά και εγώ στο ραντεβού που έγινε μεταξύ μας και συμφωνήσαμε πραγματικά αυτός ο άνθρωπος πόσο πολύ θέλει να βοηθήσει την ομάδα. Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Το τελευταίο χρονικό διάστημα που μιλάμε, αυτές τις τελευταίες μέρες δηλαδή, δεν έχω κάποια επαφή μαζί του. Αν είχα πραγματικά θα σας το έλεγα, δεν έχω κανένα λόγο να κρυφτώ. Από εκεί και πέρα είναι θέμα πραγματικά του προπονητή, του τεχνικού διευθυντή και του προέδρου, το τι σχεδιασμό θα κάνουν για την ομάδα του Άρη. Εγώ πραγματικά δεν ήθελα να δημιουργήσω το Σεπτέμβριο κανένα πρόβλημα στην ομάδα του Άρη. Δεν περίμενα να συμβούν αυτά που συνέβησαν. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται στην ομάδα αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολύ καλές προθέσεις ώστε να οδηγήσουν την ομάδα εκεί που πρέπει να πάει και νομίζω θα τα καταφέρουν. Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είσαι διαθέσιμος, ότι περιμένεις ένα τηλεφώνημα εφόσον. Όταν σε θέλει η ομάδα του Άρη, πόσο μάλλον όταν και εγώ ο οποίος έχω περάσει από την ομάδα του Άρη, αλλά και οποιοδήποτε προθεστή, γιατί ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα με καταπληκτικό κόσμο. Κανένας δεν νομίζω, είναι πολύ δύσκολο για κάθε ποδοσφαιριστή να πει όχι σε μια πρόταση από τον Άρη. Σε όποια κατηγορία, παρότι βρίσκεται στη γάμα εθνική κατηγορία αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και μακάρι να τα ξαναπούμε σύντομα. Να σε δούμε στα κύπελλα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν.